Εκείνος που δεν γνωρίζει ότι με τις αισθήσεις γίνεται μεγάλη επικοινωνία με τα αισθητά και ότι από την επικοινωνία εύκολη είναι η απάτη και δεν υποπτεύεται τη βλάβη από αυτά αλλά γεμίζει από αυτά χωρίς προφύλαξη, πώς κατά τον καιρό της απάτης θα γνωρίσει την επίθεση αν δεν σπουδάσει προηγουμένως τη διάκρισή τους? Λέγει ο Άγιος Νίλος Ασκητής στο λόγο του τον Ασκητικό, αναφερόμενος στον πόλεμο τον πνευματικό που γίνεται μέσω των αισθήσεων όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει και δεν τις χρησιμοποιεί με διάκριση. Γιατί οι αισθήσεις όταν αφήνονται ανεξέλεκτες εισάγουν μέσα στην ψυχή πλήθος εικόνων και εντυπώσεων οι οποίες αντιστοιχούν στα αισθητά, σε όλα αυτά τα οποία ερεθίζουν τις αισθήσεις και τα οποία γεμίζουν τον άνθρωπο και τον βλάπτουν πάρα πολύ, διότι μέσω αυτών ερεθίζονται τα πάθη και ξυπνούν παλιές κακές συνήθειες και αμαρτίες. Με τις αισθήσεις γίνεται ο πόλεμος προς τα αισθητά και με επιβάλλουν φόρους, λέει ο Άγιος, τα αισθητά στις νικημένες αισθήσεις. Αυτό γίνεται φανερό από τον πόλεμο των Ασσυρίων εναντίον των Σοδομητών. Είναι από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή εξιστορεί στο κεφάλαιο 14 της Γενέσεως, στο στίχο 1 έως 10, για τους τέσσερις βασιλείς των Ασσυρίων και τους πέντε βασιλείς της περιοχής των Σοδόμων, ότι πρώτα έκαναν συμφωνία και σπονδές και θυσίες ειρηνικές στην αλμυρή θάλασσα. Έπειτα υποδουλώθηκαν οι πέντε βασιλείς των Σοδόμων, δηλαδή, που ήταν βυθισμένα στη σαρκολατρία, υποδουλώθηκαν στους τέσσερις βασιλείς των Ασσυρίων για 12 έτη. Οι τέσσερις βασιλείς προτυπώνουν τις τέσσερις, υποδουλώνουν οι πέντε βασιλείς τις πέντε αισθήσεις. Στο 10 υποδηλώνουν τις πέντε αισθήσεις. Στο 13ο έτος επαναστάτησαν. Στο 14ο έτος έγινε πόλεμος. Επιτέθηκαν δηλαδή οι τέσσερις εναντίον των πέντε και τους συνέλαβαν εχμαλώτους. Και η ιστορία τελειώνει εδώ. Εμείς όμως από αυτή την ιστορία διδασκόμαστε τον πόλεμο των αισθήσεων προς τα αισθητά. Ο καθένας μας από τη γέννηση μέχρι τα 12 έτη, επειδή δεν έχει καθαρή τη διάκριση, παραδίνει χωρίς να εξετάσει τις αισθήσεις του στα αισθητά, σαν σε αφεντικά, να τα υπηρετούν σε ό,τι διατάζουν. Όπως οι πέντε βασιλείς στο Σοδόμα είχαν υποταχθεί στους τέσσερις βασιλείς των Ασσυρίων, έτσι και ο άνθρωπος στα πρώτα 12 χρόνια του για την έλλειψη διακρίσεως παραδίνει τις αισθήσεις του, χωρίς δηλαδή να τις χρησιμοποιεί σωστά με διάκριση, τις παραδίδει στα αισθητά και γίνονται οι αισθήσεις εχμάλωτες στα αισθητά. Παραδίνει σαν σε αφεντικά, παραδίνουν οι αισθήσεις σαν σε αφεντικά τους εαυτούς τους στα αισθητά πράγματα. Παραδίνει ο καθένας μας την όραση στα ορατά, την ακοή στις φωνές, τη γεύση στους χυμούς, την όσφρηση στις οσμές και την αφή στα αισθητά που έχουν την ιδιότητα να την κινούν. Δεν μπορεί να διακρίνει κανένα εμπόδιο λόγω της νηπιακής ηλικίας. Όταν όμως ο λογισμός πρόκειται να δυναμώσει και αρχίσει να αισθάνεται τη βλάβη, ευθύς σκέφτεται επανάσταση και αποφυγή μιας τέτοιας δουλείας.
Δηλαδή θέλει ο άνθρωπος να ελευθερώσει τις αισθήσεις του από αυτή τη δουλεία στα αισθητά πράγματα. Όταν αρχίζει κάπως να αποκτά κρίση, να οριμάζει πνευματικά. Και αν είναι δυνατός και πραγματοποιήσει τη γνώμη του, λέει ο Άγιος Νίλος στον λόγο του αυτόν τον ασκητικό που βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Αν λοιπόν, λέει, είναι δυνατός ο λογισμός και πραγματοποιήσει τη γνώμη του, μένει για πάντα ελεύθερος, ξεφεύγοντας από πικρούς αφέντες. Δηλαδή πλέον αναλαμβάνει την κυβέρνηση ο νους, ο οποίος και κυβερνάει τις αισθήσεις και τις ελευθερώνει από τη δουλεία στα αισθητά. Αν όμως έχει την κρίση πιο ασθενή για την προσπάθειά του, πάλι παραδίνει νικημένες στην εξουσία των αισθητών της αισθήσης, που υποφέρουν στο εξής την τυραννική δουλεία χωρίς καμιά καλή ελπίδα. Γι' αυτό και οι πέντε βασιλείς της ιστορίας, αφού νικήθηκαν από τους άλλους τέσσερις, οδηγήθηκαν όλοι μαζί σε πηγάδια ασφάλτου. Για να μάθουμε εμείς ότι οι νικημένοι από τα αισθητά, οι άνθρωποι δηλαδή, οι αισθησιακοί άνθρωποι υποδουλωμένοι στις αισθήσεις, της οράσεως και της ακοής και των άλλων αισθήσεων αντικείμενα, αυτοί ρίχνουν την κάθε αίσθηση στα αντίστοιχα αισθητά σαν σε βάραθρα ή πηγάδια. Δεν κάνουν δηλαδή καλή χρήση, αλλά καταστρέφονται μέσω των αισθήσεων και δεν εννοούν τίποτε πέρα από τα ορατά, γιατί έδεσαν με τα γήινα την επιθυμία και αγάπησαν την απόλαυση των γήινων περισσότερο από τα νοητά. Έτσι και εκείνος ο δούλος που έχει αγαπήσει τον Κύριό του και τη γυναίκα και τα παιδιά του και παραιτείται από την αληθινή ελευθερία για την συγγένεια των σωματικών, γίνεται δούλος αιώνιος και τρυπιέται στο αυτί με το σουβλί, όπως λέγει στην Έξοδο στο 21ο κεφάλαιο, για να μην ακούει από το φυσικό πόρο του αυτιού και δεχθεί κάποτε το λόγο της ελευθερίας, αλλά να μένει δούλος για πάντα, έχοντας αγαπήσει τα παρόντα. Ο άνθρωπος δηλαδή που θα κολλήσει στις αισθήσεις και στα παρόντα, στα γήινα, γίνεται δούλος αιώνιος, δούλος σε αυτά και απόλυται και χάνεται. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος, κανένα λοιπόν όφελος από την απάρνηση των πραγμάτων δεν έχουμε, αν δεν επιμένουμε στην αρχική απόφαση. Δηλαδή μπορεί στην αρχή να αποταχθήκαμε τα γήινα και να γίναμε μοναχοί, αλλά αν δεν είναι συνεχής αυτή η απομάκρυση, αν ξαναγυρίσουμε πάλι στην παλιά κακή ζωή, την ζωή των αισθήσεων, δεν έχουμε κανένα όφελος. Αν λοιπόν δεν επιμένουμε, αλλά παριστερόμαστε πάλι και υποχωρούμε στο λογισμό και εφανερώνουμε την προσκόλλησή μας σε όσα παρνηθήκαμε με το να στρεφόμαστε διαρκώς σε αυτά, όπως η γυναίκα του Λότ, τότε δεν έχουμε καμία ωφέλεια από την εξωτερική αυτή απάρνηση των γήινων. Μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει μοναχός, αλλά η καρδιά του να είναι πάλι κολλημένη στα γήινα και να είναι άνθρωπος των αισθήσεων. Οπότε τίποτε δεν τον ωφελεί αυτή η εξωτερική αυταπάρνηση. Εκείνη λοιπόν η γυναίκα του Λότ, επειδή στράφηκε πίσω, στέκεται μέχρι σήμερα παράδειγμα στους ανυπάκους με το να μεταβληθεί σε στήλη από αλάτι. Το ίδιο παθαίνουν και όσοι αρχίζουν μεν καλώς και δείχνουν μια αυταπάρνηση και φεύγουν από τον κόσμο και του κόσμου, αλλά μετά ξαναγυρίζουν στρεφόμενοι προς τα πίσω με την πάλι επιστροφή στις κακές συνήθειες και στην δουλεία των αισθήσεων και των αισθητών. Επειδή στράφηκε στα πίσω, η γυναίκα του Λότ μεταβλήθηκε σε στυλιάλα τους. Τέτοια είναι η συνήθεια, της οποίας σύμβολο είναι η γυναίκα αυτή, να ξαναγυρίζει προς τον εαυτό της εκείνους που θέλουν
να αναχωρήσουν χωρίς επιστροφή. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος δηλαδή και δεν αποβάλει και τις κακές συνήθειες, τις έξεις και τα πάθη μέσα στην μοναχική ζωή, ξαναγυρνάει πάλι στον παλαιό κακό εαυτό του. Ας τα έχουμε αυτά υπόψη μας, και ας είμαστε άνθρωποι αληθινά του πνεύματος και όχι των αισθήσεων, και ας έχουμε καλή κυβέρνηση των αισθήσεων, έτσι ώστε να μην υποδουλωνόμαστε στα αισθητά και ξαναγυρίζουμε στον παλαιό κακό εαυτό μας, για να έχουμε σωστή πνευματική πορεία και να εξωθούμε και τη Βασιλεία του Θεού. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.